έχουν αρχίσει να χάνουν και την σημασία τους οι λέξεις πλέον. Εμείς οι δημοσιογράφοι, προφανώς υπερβολικοί, κάθε φορά λέμε τη λέξη και κρίσιμο και κρίσιμο και κρίσιμο και κρίσιμο. Πάλι άλλο ένα κρίσιμο. Ή θα την πάθουμε σαν τον Λύκο. Πάλι ένα κρίσιμο. Και αν ναι, ποια είναι αυτή η κρίσιμότητα, βεβαίως, εντάξει, ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα πλαίσιο χθες και λέει δεν είναι όπως τις άλλες φορές να κινδυνεύουμε, να μην πάρουμε λεφτά, αλλά το θεωρώ, λέει, κρίσιμο. Με άλλη έννοια. Κοιτάξτε, ότι μπορεί να βγούμε στις αγορές. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μία κούραση από όλη αυτή τη διαδικασία και κούραση του κόσμου που συνεχώς, θα λέει κανένας, βρίσκεται μπροστά σε έναν οριμαγδό πληροφοριών που δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο και είναι. Κενό, και σε ένα κενό. Δηλαδή δεν ξέρει την επόμενη μέρα τι το ξημερώνει. Πώς θα περπατήσει τη ζωή του. Θα σας πω. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να εντοπίσει κανένας τι είναι κρίσιμο σε αυτό το Eurogroup. Για παράδειγμα, εκτιμώ ότι από όλες τις πλευρές έχει γίνει αποδεκτό ότι η δεύτερη αξιολόγηση και τα προαπαιτούμενά της έχουν ολοκληρωθεί και συνεπώς έχουμε μία, ένα δρόμο προς τα εκεί ανοιχτό, σαφέστατο. Το έχουν άλλωστε πει και με διάφορους τρόπους και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Αυτό το οποίο όντως είναι κρίσιμο είναι το αν θα δοθεί τελικά μία λύση, αυτό που λέγαμε συνολική λύση, η οποία θα δίνει ένα καθαρό διάδρομο για την επόμενη μέρα και για την, δηλαδή. Και για την, θα σας πω, και για την, για τους επενδυτές, αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Ο Πρωθυπουργός του προσδιορίσε χθες πολύ συγκεκριμένα τι είναι για μας αυτό και μάλιστα είπε ότι το κλειδί, και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στη γερμανική πλευρά, για να μιλάμε λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν οι προβλέψεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης σε βάθος δεκαετιών. Θα πει κανένας είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Δεν είναι. Όλοι οι οικονομολόγοι λένε δεν είναι. Συνεπώς, εδώ έρχεται μία ρεαλιστική, κατά τη γνώμη μας, πρόταση, που πατάει και στην γαλλική πρόταση, που είναι ένας μηχανισμός αυτόματος, ο οποίος ανά κάποια χρονικά διαστήματα, ίσως ανά πενταετία ή και λιγότερο ή περισσότερο, θα μπορεί να βλέπει τι πραγματικά συμβαίνει στην ελληνική οικονομία και άρα με αυτό που λέμε ρήτρα ανάπτυξης να προσδιορίζει τα μέτρα για την ελάφρυνση ή την ομαλοποίηση του χρέους. Πηγαίνουμε θέλω καλά, πληρώνουμε, δεν πηγαίνουμε εγώ, καλά, βλέπουμε πώς μπορεί αυτό το πράγμα να διευθετηθεί. Με ένα, αυτή είναι με η λογική, ένα, χωτικά, με, για να καταλάβει με μια τέτοια λογική. Με αυτό, μια να την καταλάβω αυτή τη λογική. Μου επιτρέπετε, αυτό το σημείο να το εξηγήσουμε και στον κόσμο. Δεν πάω καλά, πληρώνω λιγότερα. Τότε μην πάμε καλά. Δηλαδή προσπαθούν να πω, το λέω απλά, γιατί ένα θέμα είναι να λέω πάω καλά, βγάζω χρήματα και πληρώνω. Δεν πάω καλά, δηλαδή ακολουθώ μια δική μου πολιτική, έχω μια ευκαιρία κλπ. Δεν πάω καλά, θα μου έχουν εξασφαλίσει ότι δεν θα πληρώσω ό,τι πρέπει. Δηλαδή αυτό δεν μπάζει σε σχέση με τους δανειστές, δηλαδή να πάρουν τα λεφτά τους. Όλοι εδώ θέλουν, νομίζω, ότι αν είναι κανένας καλοπροαίρετος, οφείλει να πει ότι η επιδίωξη των θεσμών σε όλη τους την έκταση και με όλη τους τη διαφοροποίηση είναι αυτό το πρόγραμμα επιτέλους απετύχει. Εάν αυτό είναι, ξαναλέω, με όλες τις διαφοροποιήσεις, με όλες τις επιμέρους στοχεύσεις κτλ, η κάθε πλευρά προσπαθεί αυτό να το κουμπώσει στα δικά της, στις δικές της ανάγκες και στα δικά της, αν θέλετε, στις δικές πολιτικές συγκυρίες, διότι πολιτικά είναι τα θέματα σε τελευταία ανάλυση. Τι θέλω να πω εδώ για να απαντήσω στο ερώτημά σας? Καταρχήν, έχουμε αυτή τη στιγμή εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα τοκοχρεολύσια έχουν πάψει πια να έχουν κορυφές της τάξης των 14-15 δισεκατομμυρίων ευρώ και όπως και πρόσφατα και στον ελληνικό τύπο δημοσιεύτηκε, έχουν ομαλοποιηθεί σε ένα επίπεδο των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα αυτό το οποίο επιδιώκεται είναι με διάφορους τρόπους, πρώτον να υπάρχει μία περίοδος χάριτος στα επιτόκια και ένα που είναι πολύ σημαντικό, για να νομίζω ότι είναι, θα το πω
με έναν τρόπο που πιστεύω ότι μπορεί να το καταλάβεις, να το καταλάβει ο καθένας, είναι όταν έχεις μπροστά σου ένα βουνό υποχρεώσεων χρηματοδοτικών, τότε χρειάζεσαι και να μετακινήσεις αυτό το βουνό, αλλά και να το ομαλοποιήσεις, να το τραβήξεις δηλαδή σε χρόνο, έτσι ώστε το βουνό να γίνει λόφος, να το πω με απλό τρόπο. Να μπορεί να το προπατήσεις. Να γίνει βιώσιμο, όπως λέμε. Συνεπώς, ο μηχανισμός αυτός, ο οποίος λέμε, δεν χαρίζει ούτε στη μία ή στην άλλη πλευρά, αλλά είναι μια ρεαλιστική λύση πατώντας αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Και να πω και κάτι ακόμη, κύριε Δαράκη, νομίζω ότι έχει σημασία. Όλοι παραδέχονται ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία, με πολλές πληγές βεβαίως και με πολύ σοβαρά προβλήματα, έχει ενδείξεις ότι μπορεί να πραγματικά να μπει σε έναν δρόμο κανονικότητας. Δεν λέω μεγάλες κουβέντες, δεν θέλω να πω για υπερβολικά πράγματα. Δηλαδή έξοδος αγορές, αλλά να μπορέσει ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό, ναι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα μόνο κάποιοι που θέλουν να συνεχίσει η Ευρώπη, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι πίσω από το ελληνικό πρόβλημα είναι για παράδειγμα το ιταλικό θέμα. Είναι τα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ιταλικό χρέος. Ακόμη και με το γαλλικό. Και δοκιμάζουν πράγματα εδώ. Άρα λοιπόν, αυτή η λύση η οποία θα δοθεί τελικά για το ελληνικό πρόβλημα, νομίζω ότι στον ένα ή στον άλλο βαθμό θα επηρεάσει και τον ευρωπαϊκό μας ανταγωνισμό. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μοιάζει λοιπόν, η κυβέρνηση λέει το εξής, ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει φτάσει ακόμα στο φτένι. Κάποια στιγμή πρέπει να το βάλουμε. Το βάζουμε. Πρέπει να συζητηθεί. Αυτό θα μας βγάλει στις αγορές. Θα έχουμε φτηνότερο χρήμα. Αυτή είναι η λογική. Και ανέφερε τώρα στο τέλος του ο κύριος Σημαντάς κιόλας ότι δεν πρέπει να το βλέπουν αρνητικά. Διότι κερδισμένοι θα βγουν και όχι μόνο από αυτό, έχουν μπροστά τους και άλλου είδους θέματα και προβλήματα. Συνολικά λοιπόν πρέπει να το δουν αυτό το θέμα. Συμφωνώ. Εκτιμάτε λοιπόν αυτή την αισιοδοξία όμως της κυβέρνησης ότι έχουν γίνει και αυτές οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τους θεσμούς και οι συμμαχίες ώστε να έχουμε μια θετική έκβαση? Εγώ δεν μιλάω για αισιοδοξία, μιλάω για ρεαλιστική προσέγγιση. Ούτε αισιόδοξος, ούτε απεσιόδοξος. Χαμηλά την μπάλα που λέμε, διότι πάντα πρέπει να είμαστε. Πώς σημαίνει μεγαλύτερη βεβαιότητα? Ρεαλισμός. Σε σχέση με την αισιοδοξία και την εκτίμηση. Ρεαλισμός. Για να δούμε. Ναι. Ο ρεαλισμός λοιπόν, που σωστά λέει ο κ. Μαντάς ότι πρέπει να επικρατήσει στους κυβερνητικούς κόλπους, νομίζω ότι πρέπει να δείξει